Ομιλία με θέμα «Εξουσία και ελευθερία στη σκέψη» του Μακιαβέλη διοργάνωσε χθες στο χώρο του Media Lab της Δημοτικής Βιβλιοθήκης η κουβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Η συγγήτρια ήταν η φιλόλογος και διδάκτορ φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ελένη Γερούση, η οποία ανέπτυξε βασικές πτυχές της πολιτικής σκέψης του Νικολό Μακιαβέλη, σημαντικού εκπροσώπου του αναγεννησιακού ουμανισμού, με έμφαση στις αλληλένδετες έννοιες της εξουσίας και της πολιτικής ελευθερίας. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο με κάλεσε να κάνω μια ομιλία για το Μακιαβέλη. Πιο συγκεκριμένα το θέμα είναι εξουσία και ελευθερία στη σκέψη του Μακιαβέλη. Μου έδωσε πολύ χαρά, γιατί πραγματικά είναι μια κίνηση που αναγνωρίζει τη φιλοσοφία ως τρόπο σκέψης και προβληματισμού και προσπαθεί να τη φέρει κοντά στο ευρύ κοινό. Ο Μακιαβέλη είναι ένας φιλόσοφος της αναγέννησης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα παρεξηγημένος, οικοφαντημένος, σε εγκληματικό βαθμό θα έλεγα. Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το βασικό του έργο «Ο ηγεμόνας», λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο ιστορικό, πολιτικό, πνευματικό πλαίσιο. Αν λοιπόν κάνουμε μια τέτοια προσέγγιση, αν δηλαδή δεν δούμε το κείμενο κάθε αυτό, αλλά λάβουμε υπόψη μας το ευρύτερο πλαίσιο, θα δούμε ότι υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι που ο Μακιαβέλη έγραψε όλα αυτά στον ηγεμόνα. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, ο φιλόσοφος δεν είναι ένας απολογητής της απολυταρχίας, είναι ένας υπέρμαχος της δημοκρατίας. Αυτό τουλάχιστον θα υποστηρίξω. Και θα δείξω και πιο συγκεκριμένα αυτή τη μεγάλη συζήτηση γύρω από την σχέση της ηθικής και της πολιτικής. Μάλιστα. Στη σημερινή εποχή, ο Μακιαβέλη τι ρόλο παίζει? Αυτά που έλεγε τότε, σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι αν διαβάσει κανείς τον ηγεμόνα, αλλά αν διαβάσει μόνο τον ηγεμόνα, είναι λάθος. Λαθασμένη μεθοδολογία, όπως είπα και πριν. Αν διαβάσει παρόλα αυτά, γιατί πολλοί περιορίζονται στο να διαβάσουν μόνο τον ηγεμόνα, ναι, όσα γράφει θα του φέρουν στο νου του σύγχρονους, δυτικούς ή και άλλους ηγέτες, οι οποίοι ναι, μεταχειρίζονται πάρα πολλά μέσα προκειμένου να επιβιώσουν στην εξουσία. Και καταλήγουν πολλές φορές σε μέτρα που περιορίζουν την ελευθερία των πολιτών. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Μακιαβέλη δεν είναι μακιαβελικός.